Η κετούλα της καρδιάς σας είναι έτοιμη για πασαρέλα. Ελπίζω να έχω αυτό το κάτι που θέλουν τα κορίτσια. Για να δούμε, θα τις πιάσουν οι ευαισθησίες τους ή θα αρχίσουν πόλεμο, που λέει και το τραγούδι. Έτοιμη το τσαλακώσεις κιόλας, βάλ' το από πίσω. Κορίτσια, έτοιμες? Εδώ κρίνονται όλα. Δήμητρα, βγες στην πίστα. Καλέ ίδια, γαρμπή. Το εργόχειρο αυτό στην πλάτη πολύ το ζήλεψε η μάνα μου. Πρώτη φορά βλέπω σε μεδάκι σε ρούχο. Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρ' τα όλα δικά σου. Κι αν σου πάει η πασαρέλα, και τι είσαι εσύ, δεν είσαι, ξέρεις κάτι παραπάνω από εμάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάκετ. Οι πέρλες, το ότι είναι denim, το ότι είναι cool και νεανικό. Μ' αρέσει και το φούτερ σου, όμως το κολάν με τις πέρλες, το μποτάκι με τη ρίγα, δεν θεωρώ ότι ήταν ανάγκη να πας τόσο πολύ στα extreme, γιατί δημιούργησες μια φλιαρία. Το βραχιόλι σου δεν με εξετρελαίνει, όμως μ' αρέσει που έκανες layering και έβαλες ένα πιο μακρύ φανελάκι κάτω από το crop φούτερ σου. Και αν δεν χορτάσατε τη Δήμητρα, έχουμε κι άλλο για σας. Δήμητρα, πώς ένιωσες εκεί πάνω? Την πασαρέλα ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι είχα αέρα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Η Δήμητρα ήταν αρκετά αγχωμένη. Δεν έδωσε 100%. Έπρεπε λίγο παραπάνω, λίγο πιο πολύ ζωντάνια. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε για το σύνολό της η Δήμητρα. Για το τζάκετ πλήρωσε 165 ευρώ, για το φούτερ 28, για το φανελάκι 15, το κολάν κόστησε 50 ευρώ, τα μποτάκια 24 και 99, η τσάντα 25, το βραχιόλι άλλα 25 και τα μαλλιά 20. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 352 ευρώ και 99 λεπτά και της έμειναν 17 ευρώ και 1 λεπτό, αφού έχασε 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.